Να πάμε στην Κασάδα της Χαλκιδικής, εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες διεξήχθησαν οι κολυμβητικοί αγώνες Σιβήρια και μία εβδομάδα πριν τα Ποσειδόνια με τη συμμετοχή πολλών αθλητών. Μαζί μας μέσω Skype είναι ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κασάνδρας, κύριος Σπύρος Πούλιος, ο οποίος και θα μας μιλήσει για τις δύο αυτές διοργανώσεις. Κύριε Πούλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Φακή, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Δύο διοργανώσεις με πληθώρα αγώνων όμως στις θάλασσες του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής. Είναι τα ένατα Ποσειδόνια και τα έβδομα Σιβήρια τα οποία διοργανώνουμε στο Δήμο Κασάνδρας. Τα Σιβήρια διοργανώνονται στην περιοχή του Παλιουρίου και τα Ποσειδόνια διοργανώνονται στην περιοχή του Παλιουρίου και τα Σιβήρια στην περιοχή της Σίβηρης. Με συμμετοχή αρκετά μεγάλη, θα μπορούσαμε να πούμε. Στο Παλιουρίου ξεπερνάμε τους 250 αθλητές, ενώ στα Σιβήρια στη Σίβηρη ξεπερνάμε τους 150. Κύριε Πούλιο, είναι ο 7ος και ο 9ος αγώνας αντίστοιχα, όπως αναφέρατε. Άρα πλέον έχουν γίνει θεσμός και φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και τα επόμενα καλοκαίρια από εδώ και πέρα. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτές τις διοργανώσεις θεσμό και τώρα στόχος μας είναι να τις βελτιώσουμε και να τις αναπτύξουμε επιπλέον. Είναι μεγάλη μας χαρά ότι θεωρούνται ίσως οι μεγαλύτεροι κολυμβητικοί αγώνες ανοιχτής θάλασσας σε όλη την Ελλάδα. Και ο στόχος μας είναι να τις αναδείξουμε ακόμα περισσότερο και στο εξωτερικό. Φέτος, μάλιστα, είχαμε συμμετοχή πάνω από 90 αθλητών από ξένες χώρες, ιδιαίτερα από τη Σερβία. Που αυτό φυσικά είναι και πολύ σημαντικό και για την Χαλκιδική, για τον τουρισμό στην Χαλκιδική. Κύριε Πούλιο, αναφέρατε ότι θέλετε να το αναδείξετε. Ποια είναι τα σχέδιά σας για να το πετύχετε αυτό? Τι θα κάνετε ώστε να προβληθούν οι αγώνες και σε ξένα κράτη? Θα προσπαθήσουμε μέσω της κολυμβητικής ομοσπονδίας η οποία υπάρχει, καθώς και του ομοσπονδιακού προπονητή του κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος μας βοηθάει ιδιαίτερα για να φέρουμε σε πέρας αυτή τη διοργάνωση, να προβάλλουμε τις διοργανώσεις προς το εξωτερικό. Κύριε Πούλιο, να πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα. Αγώνες διαφορετικής δυσκολίας ουσιαστικά ο καθένας. Έγιναν αγώνες για παιδιά, έγιναν αγώνες για μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και για έμπειρους αθλητές, σωστά? Σωστά, ακριβώς. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, παίρνουν μέρος κυρίως αθλητές ανοιχτής θαλάσσης. Είναι αυτό να καταλάβει κάτι όπως ο ημιμαραθώνιος στο στίβο. Τα μέτρα τα οποία τρέχουν είναι 3.000 μέτρα, 1.500, 400 και έχουμε και μια ανοιχτή διοργάνωση για παιδιά, που είναι τα 100 μέτρα. Οι διαδρομές που ακολουθήσαν ακριβώς οι κολυμβητές και στους δύο αγώνες, και στα Σιβήρια και στα Ποσειδόνια, ποιες ήταν, από πού ξεκίνησαν, πού συνέχισαν και πού τερμάτισαν τον αγώνα τους? Είναι, για να σας δώσω μια εικόνα, είναι ο περίπλους του κόλπου του Παλιουρίου και ο περίπλους του κόλπου της Ίβρης. Όλα αυτά τα σηματοδοτούμε με κάποιες σημαδούρες μέσα στην θάλασσα. Και όπως καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε και τη βοήθεια αρκετών ανθρώπων για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα μια τέτοια διοργάνωση. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως, γιατί οι περισσότεροι είναι εθελοντές. Και φυσικά είναι πολύ σημαντική και η δουλειά που προσφέρουν οι εθελοντές, κύριε Πούλιο. Για τους διακριθέντες υπήρχαν κάποιες βραβεύσεις, υπήρχαν κάποια μετάλλια, κάποια κύπελα? Βεβαίως, υπάρχουν μετάλλια και κύπελα για όλες τις κατηγορίες. Και μάλιστα υπάρχουν και ηλικιακές κατηγορίες. Δηλαδή χωρίζονται εκτός από τα μέτρα, χωρίζονται και σε ηλικίες. Και είναι χαρά μας ότι έχουμε παιδιά από 5 χρονών τα οποία θέλουμε να φέρουμε σε επαφή με το υγρό στοιχείο, με τη θάλασσα, ως και ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που υπερβαίνουν και τα 80 έτη. Κύριε Πούλιο, μου κάνετε την καλύτερη πάσα, γιατί και από τα πλάνα που έχετε από τους αγώνες προκύπτει ότι πολλά παιδιά νεαρής ηλικίας και κάτω από 15 χρονών, όπως είδαμε, έλαβαν μέρος, δοκίμασαν τις αντοχές τους και φυσικά έδειξαν τον δρόμο ότι πρέπει να αθλούνται και τα καταφέρουν περίφημα, νομίζω. Στόχος μας είναι, εκτός από το να κάνουμε αθλητές της κολυμβητικής, είναι να φέρουμε τα παιδιά και κοντά στη θάλασσα. Παρότι ναυτικός λαός, δεν φημιζόμαστε για τη γνώση μας στο κολύμβι. Η πολιτεία, μπορώ να πω ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει ξεκινήσει την εκμάθηση στα παιδιά και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Είμαστε ένας δήμος ο οποίος δεν έχει κλειστά γυμναστήρια, δεν έχει κολυμβητήριο
Έχουμε όμως πολύ και πολύ όμορφη θάλασσα. Αυτοί θέλουν να εκμεταλλευτούν. Κύριε Πούλιο, τώρα για να κλείσουμε, ως διοργανωτές μείνατε ικανοποιημένοι τόσο από τα Σιβήρια όσο και από τα Ποσειδόνια, γενικότερα δηλαδή και από τις δύο διοργανώσεις? Έχουμε μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είναι δύσκολες διοργανώσεις, θα απαιτούν, όπως είπα, πάρα πολύ κόσμο. Το καλό είναι ότι μας αγκαλιάζουν οι αθλητές από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είχατε και πολλές συμμετοχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πούλιο. Πραγματικά να συνεχίσετε να διοργανώνετε αυτούς τους δύο αγώνες και να έχουμε το επόμενο καλοκαίρι ακόμα περισσότερους αθλητές και από το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό σας βράδυ.